Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τυχαίνει η σημερινή μας εκδήλωση να συμπίπτει με την έναρξη της γιορτής του ποδοσφαίρου, όπως ονομάζεται, το Μουντιάλ, που ξεκινά τις επόμενες μέρες στο Κατάρ. Για εμάς, αλλά και συνολικά για τους εργαζόμενους, την παγκόσμια εργατική τάξη, δεν μπορεί ούτε είναι γιορτή ένα γεγονός που στήχησε τη ζωή σε 6.500 εργάτες με πρώτους υπολογισμούς, στην πλειοψηφία τους μετανάστες. Δεν πρόκειται για συνηθισμένα εργατικά ατυχήματα, αλλά για εργοδοτικά εγκλήματα, μια μαζική εργατοθυσία στην πίσνα δισεκατομμυρίων μεταξύ του Κατάρ, της FIFA, των κατασκευαστικών ομίλων και των χορηγών που θησαυρίζουν. Ήδη ακούγονται και γράφονται καταγγελίες για διαφορά, εξαγορές, πακέτα εκατομμυρίων. Δεν μας προκαλεί έκπληξη αυτό το γεγονός. Άλλωστε, η μετεξέλιξη του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας σε μια γιγάντια οικονομική επιχείρηση, γύρω από την οποία διακινούνται άμεσα και έμεσα τεράστια οικονομικά ποσά με πολλαπλές επιπτώσεις και στο ίδιο το άθλημα και στους ποδοσφαιριστές, επιβεβαιώνει μια μεγάλη αλήθεια, ότι όπου το κέρδος πρωτεύει, η ανθρώπινη ανάγκη και η ζωή περισσεύει. Τα υποκριτικά λόγια, τα κροκοδίλια δάκρυα των ημερών θέλουν να κρύψουν αυτή τη μεγάλη αλήθεια, καθώς χορηγοί και όμιλοι έχουν πρωτοστατήσει και πρωτοστατούν στην κόλαση αυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής με την Εθνική Γαλλία, Σερί Καντονά, δήλωσε: «Είτε κερδίσει η Γαλλία, είτε χάσει, τίποτα δεν έχει σημασία. Στη ζωή υπάρχουν πράγματα πολύ πιο σημαντικά από το ποδόσφαιρο. Πόσες χιλιάδες θύματα για να χτίσουν αυτά τα γήπεδα, για ποιο λόγο? Για να διασκεδάσει το πλήθος για 2 μήνες και κανείς δεν νοιάζεται». Είναι όμως εξαιρετικά επίσης σημαντικό και ελπιδοφόρο ότι αθλητές και φίλαθλοι υψώνουν ανάστημα, καταγγέλουν αυτό το έγκλημα, υψώνουν πανώ στα γήπεδα, όπως έκαναν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ σε πρόσφατο αγώνα. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργάτες στο Κατάρ για την προστασία της ζωής, της υγείας και των δικαιωμάτων τους, για πλήρεις αποζημιώσεις για τις οικογένειες των νεκρών και των σακατεμένων εργατών. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, με τη σημερινή εκδήλωση θέλουμε να φωτίσουμε μία άγνωστη πτυχή για την πάνω από 100 χρόνια ιστορία του κόμματός μας, που έχει αξία να γίνει γνωστή ιδιαίτερα στη νεότερη γενιά, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι και στη χώρα μας η ιστορική πορεία του ποδοσφαίρου έχει παράλληλη τροχιά με την πορεία εμφάνισης εργατικής τάξης, με την προσπάθεια που κάνει να οργανωθεί σαν τάξη, ιδιαίτερα μετά την επιτυχημένη επανάσταση στη Ρωσία το 1917 και την εμφάνιση των πρώτων κομμουνιστικών κομμάτων σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα η προσπάθεια αυτή κάνει τα πρώτα της βήματα με τη δημιουργία του ΣΕΚΕ τον Νοέμβριο του 1918, που στο τρίτο έκτακτο συνέδριό του τον Νοέμβριο του 1924 μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το ΚΚΕ συνέδεσε τη δράση του με την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού στην Ελλάδα και ιδιαίτερα με το πιο λαοφιλές άθλημα, το ποδόσφαιρο. Όχι τυχαία άλλωστε το ποδόσφαιρο έχει χαρακτηριστεί τον παλέτο της εργατικής τάξης. Άθλημα χωρίς περίπλοκους κανόνες και κυρίως επειδή μπορεί να παιχτεί παντού, σε οποιαδήποτε αλάνα, ακόμα και στο δρόμο, ακόμα και με ένα κλωσερβοκούτι αντί για μπάλα, αποτελεί το κατεξοχήν παιχνίδι της στοχολογιάς. Παιχνίδι που συνδυάζει τη συλλογικότητα με την ατομική πρωτοβουλία, που αναδεικνύει το ατομικό ταλέντο και την επιβράβευσή του μέσα από τη συλλογική προσπάθεια. Το άθλημα που εκφράζει σε αντίθεση με την κυρίαρχη ιδεολογία του ατομισμού και τη λογική ο ένας σε βάρος του άλλου και σε βάρος του συνόλου, τη δυνατότητα να αναδεικνύει ποδοσφαιρικές προσωπικότητες μέσα από το σύνολο, όχι ως ένα άθροισμα μεμονωμένων ατομικοτήτων, αλλά μέσω ενός ποιοτικού συνδυασμού της συλλογικής προσπάθειας, υπενθυμίζοντας ότι οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί που παίζουν μέσα στο γήπεδο, είναι αυτοί τελικά
που πάντα θα έχουν τη δύναμη, αν το αποφασίσουν, να πετάξουν από το γήπεδο τους πολυμένους διαιτητές και τα αφεντικά τους. Γιατί όπως χωρίς ποδοσφαιριστές ποδόσφαιρο δεν παίζεται, έτσι και χωρίς εργαζόμενους γρανάζι δεν γυρνά. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του το ΚΚΕ και όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου, μέσα στη βαθιά παρανομία, ενάντια στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του αστικού κράτους και της καπιταλιστικής εργοδοσίας, το ιδιώνυμο του Ελευθέριου Βενιζέλου και γενικότερα τις διώξεις, τις δολοφονικές επιθέσεις, τη φυλάκιση και τον εκτοπισμό, το ΚΚΕ και η ΟΚΝΕ ανέπτυξαν πρωτοπόρα δράσεις στο μέτωπο του αθλητισμού, οργανώνοντας τη διεκδίκηση αλλά και τη δραστηριότητα αυτή καθ' αυτή, την ψυχαγωγία του λαού που έπαιζε βασικό ρόλο στην ψυχική και ηθική ανάταση, με ιδιαίτερη φροντίδα αλλά και δημιουργικότητα. Παράλληλα, αποτέλεσε την οργανωτική ραχοκοκαλιά για τη συγκρότηση μαζικών αθλητικών σωματείων που προσέλκυαν νέο κόσμο και τον έφεραν σε επαφή με τις θέσεις και την ιδεολογία του κόμματος σε δύσκολες συνθήκες παρανομίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έπαιξαν οι πρόσφυγες, που πρωτοστάτησαν στην ίδρυση και την οργάνωση των εργαζόμενων στα αθλητικά σωματεία. Έτσι, γεννήθηκαν σε κάθε πόλη ομάδες με έντονο το προλεταριακό προσφυγικό στοιχείο και τα σημάδια μιας διαφορετικής κουλτούρας από τα παράλια της Μικρασίας του Εύξηνου Πόντου. Ομάδες που δεν ξέχασαν μέχρι σήμερα την καταγωγή και την ιστορία τους. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Πανιώνιος, ο Απόλλων Σμύρνης, ο Ατρόμητος, η Νίκη Βόλου και άλλες έχουν έντονα αυτά τα χαρακτηριστικά. Μέσα από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και δραστηριότητα ξεπήδησαν παίκτες ταλέντα, όπως ο Σπύρος Κοντούλης που τιμάμε σήμερα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με ιδιαίτερα χαρίσματα, μπαλαδόροι, που έδωσαν παλικαρίσια τη μάχη μέσα και έξω από τις γραμμές του γηπέδου. Ήταν τέκνα μιας αθλητικής κίνησης που αναπτύχθηκε μέσα στο εργατικό κίνημα με την πρώτη ίδρυση των συλλόγων στις φτωχές γειτονιές, στα εργοστάσια, στα λιμάνια. Αθλητές αγωνιστές που παρέμειναν αμετακίνητοι στα ιδανικά του αγώνα, χωρίς να λογαριάζουν ούτε την ίδια τους τη ζωή, αλίγιστοι γιατί δεν αποκήρυξαν τις ιδέες τους. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, η ίδρυση εργατικών αθλητικών συλλόγων αποκτά σύντομα μια ιδιαίτερη δυναμική. Την πρωτοκαθεδρία, στη διαδικασία αυτή έχουν τα ποδοσφαιρικά αθλητικά σωματεία, καθώς το ποδόσφαιρο είναι ήδη το πιο δημοφιλές άθλημα. Οι πλέον ισχυροί σύλλογοι του εργατικού αθλητισμού δραστηριοποιούνται σε περιοχές που το ΚΚΕ έχει ήδη ισχυρή επιρροή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Ξάνθη, στη Δράμα, την Καβάλα, τη Λάρισα, στο Βόλο. Αποκαλυπτική είναι η επιλογή της ονομασίας τους και των διακριτικών τους. Ονόματα όπως Πίθα, Πρόοδος, Προοδευτική, Αστήρ, Αναγέννηση, Προλεταριακός, Άτλας, Σπάρτακος, Τόλμη, Ατρόμητος και άλλα, με τον προσδιορισμό είτε της περιοχής που δραστηριοποιούνται, το εν λόγω σωματείο, όπως παραδείγματος χάρη Τόλμη, Περιστερίου, Θύελλα, Πατρών και άλλα, είτε της ταξικής προέλευσης, όπως ο εργατικός Αστήρ ή η αγροτική Σπίθα. Στη συνέχεια, την περίοδο της κατοχής, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ξεκινάει μια νέα φάση άνθησης του εργατικού αθλητισμού. Πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι αυτή την περίοδο είναι διαλυμένη οποιαδήποτε δομή επίσημης αθλητικής ομοσπονδίας. Με πρωτοβουλία του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ, ξεκινά η δημιουργία αθλητικών συλλόγων στις γειτονιές. Είναι η συνέχεια της παράδοσης, αλλά σε πολύ ευρύτερη κλίμακα των εργατικών συλλόγων της πριν του μεταξά περίοδου. Έτσι, σε κάθε γειτονιά άρχισαν να δημιουργούνται πολλοί αθλητικοί σύλλογοι. Ήταν λαϊκή ανάγκη, αφού δεν υπήρχε καμία ψυχαγωγία. Συγχρόνως όμως, έγιναν και χώροι μαζικής συγκέντρωσης νεολαίας, κέντρα αντίστασης, αγώνα, διαπαιδαγώγησης. Δημιουργήθηκαν εκατοντάδες τέτοιοι σύλλογοι σε Αθήνα, Πειραιά, στους συνοικισμούς. Πολλοί με καταστατικά, με γραφεία, με στέκια. Χρησιμοποιούσαν όποιο γήπεδο ήταν διαθέσιμο, από τα επίσημα μέχρι τις αλάνες. Είναι χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα από την ομιλία του συντρόφου Ιωσήφ Λεοντίδη, γνωστού και ως Φίκου, που αναφερόμενος εκείνα τα χρόνια έλεγε: «Θα ήθελα να σας πω ότι ακόμα και στην ΑΕΚ διαθέταμε τμήματα της ΕΠΟΝ. Με πρωτοβουλία των επονητών δημιουργήθηκαν διάφορα αθλητικά τμήματα στην ΑΕΚ. Οι πιο πολλοί παίκτες της τότε ήταν από τη Νέα Ιωνία. Όλοι σχεδόν οι παίκτες είχαν περάσει από την ΕΠΟΝ. Ο Κλεάνθης Μαρόπουλος, ο Τρίφων Τζανετής, ο Γιώργος Μάγειρας Τσιμίδης και άλλοι. Πολλοί από αυτούς διώχτηκαν από το μεταφυλιακό κράτος.
Μετά την απελευθέρωση έπαιξαν φιλικό με το Φωστήρα και φορούσαν όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ φανέλες με την επιγραφή ΕΠΟΝ. Κλείνει αυτό το απόσπασμα. Προφανώς, οι παραπάνω πρωτοβουλίες του ΚΚΕ στο πεδίο του αθλητισμού δεν ήταν δυνατόν να μείνουν χωρίς αντίδραση από το κράτος. Οι οργανώσεις του εργατοαγροτικού αθλητισμού υφίστανται πολλές πιέσεις που ξεκινούν από τα προβλήματα στην νομική αναγνώριση των αθλητικών σωματείων, στο σαμποτάζ του έντυπου εργατικού σπορ και φτάνουν μέχρι και σε συλλήψεις αθλητών και κεντρικών στελεχών της Ομοσπονδίας Εργατοαγροτικού Αθλητισμού. Χαρακτηριστικά είναι τα γεγονότα που ακολούθησαν την προσπάθεια να συμμετάσχουν Έλληνες αθλητές στην Εργατική Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης το 1936. Δεν λείπουν και τα παραδείγματα διώξεων αθλητών για τη δράση τους έξω από τα γήπεδα, όπως ο διεθνής παίκτης του ΠΑΟ Άγγελος Μεσάρης, που παρότι ήταν παίκτης θαύμα για την εποχή του, διαγράφηκε το 1932 διαπαντός από το Σύλλογο λόγω της δράσης του. Αντίστοιχη περίπτωση ήταν και ο Μουράτης του Ολυμπιακού, ο αθλητικός Μιζούρι, Σαλταδόρος Επονίτης, που πολέμησε πλάι στο Γόδα στη μάχη της ηλεκτρικής. Αποκλείστηκε από την Εθνική το 1954, γιατί διεκδικούσε τις αποζημιώσεις των συμπαιχτών του. Φίλοι και σύντροφοι, όπως είδαμε στο σύντομο βίντεο που παρακολουθήσαμε πριν, για το Στέλιο το Σεραφίδη, ο Σπύρος Κοντούλης αποτέλεσε έμπνευση για τις επόμενες γενιές και αυτό συνέβη με όλους τους τρίλους των γηπέδων που κάτω από τη φανέλα της ομάδας χτυπούσε δυνατά η αλήγιστη καρδιά του αγωνιστή του κομμουνιστή. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό λειτουργήσε ευεργετικά και έτσι στοιχεία όπως η πειθαρχία, η συγκέντρωση, η αυτοπεποίθηση, η ηρεμία, η αφοβία μπολιάστηκαν με τη φλόγα της επαναστατικής πολιτικής και ταυτόχρονα με την πρακτική επίμονη δουλειά έγιναν ένα ανίκητο μείγμα. Μείγμα που μπορεί διαχρονικά να σφυριλατήσει αγωνιστές βγαλμένους μέσα από το καμίνι της πάλης, δοκιμασμένους και έμπειρους που δεν ταλαντεύονται εύκολα, πρωτοπόρους και ικανούς να πρωταγωνιστήσουν σε κάθε αγώνα, να εμπνεύσουν και να ηγηθούν μιας ομάδας μέσα και έξω από το γήπεδο μέχρι τη νίκη. Αυτούς τιμάμε σήμερα. Τιμή και δόξα λοιπόν στους αγωνιστές των γηπέδων, τιμή και δόξα στον Σπύρο Κοντούλη, ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και μέλος του ΕΑΜ. Ευχαριστώ.